τρεις τομείς. Δηλαδή, σου λέω, ένας μπορεί να είναι στη διαπραγμάτευση και στο κοινό, αλλά σταθάκι στην οικονομία. Ναι, θα ξεκινήσω όμως λίγο από τα γενικά, μην πάμε στα ειδικά. Έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, κύριε Υπουργέ, η χθεσινή απόφαση της κυβέρνησης για την σύσταση της εξεταστικής. Μέσα σε αυτό το κλίμα που διανύουμε, γιατί ούτως ή άλλως μπορείτε να πείτε την εύκολη απάντηση, ήταν προεκλογική μας δέσμευση. Και να τελειώσουμε εκεί. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πολιτική. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση αυτή τη συγκυρία που επιζητά συνενέσεις κατά τα λοιπά, να οξύνει το πολιτικό κλίμα? Νομίζω ότι εντάξει, το υπονοήσατε κι εσείς ότι είναι μια προεκλογική δέσμευση την οποία θέλει να προχωρήσει. Η γνώμη δική μου είναι ότι καλούμαστε ως νέα κυβέρνηση όχι μόνο να τηρήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά και να ρίξουμε φως σε θέματα τα οποία η ελληνική κοινωνία ζητάει εδώ και καιρό μία στοιχειώδης απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι μία διαδικασία η οποία θα παράξει κατηγορίες, θα παράξει ποινικές διώξεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το αντίθετο θα έλεγα, μπορεί να είναι μία διαδικασία η οποία να δώσει με την αίσθηση του μέτρου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε η χώρα στο... Αλλά τι σαραμοποιείτε, γιατί κόβετε από μάτια. Αυτό είναι ένα ερώτημα όμως που τίθεται και τίθεται και από Σελέξα, γιατί διάβασα και μια αντίστοιχη τοποθέτηση από τον κύριο Παπαδημούλη, τον ευρωβουλευτή σας, ότι ναι, μεν αυτή η περίοδος ναι, αλλά πρέπει να δούμε και τη φάση του πώς οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Και επομένως, γιατί να μην δούμε και την προηγούμενη περίοδο την πολιτική και η οικονομική διαχείριση από το 2000, από την εποχή που μπήκαμε στο ευρώ χοντρικά. Και επομένως να δούμε τι συνέβη και φτάσαμε στο σημείο το μνημονίο. Η ανάλυση των αιτιών προφανώς έχει ιστορικό βάθος. Δεν έγιναν όλα ξαφνικά το 2008-2009. Αλλά είναι διαφορετικό θέμα το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι επί μία δεκαετία πριν από το 8 υπήρξε μία περίοδος όπου η χώρα εντάχθηκε στο ευρώ, επιλέχθηκε μια οικονομική στρατηγική στη χώρα η οποία με λανθασμένο τρόπο έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση συγκυρίας για τόνωση κατανάλωσης, για μη προστασία της εγχώριας παραγωγής και δεκάδες άλλα προβλήματα. Είναι επίσης γεγονός ότι εκείνη την περίοδο η δημόσια διοίκηση και το κράτος αφέθηκε να καταρρεύσει, χαλάρωσε ένα σύστημα, διαμορφώθηκαν νοσηρά φαινόμενα στον τρόπο, στην ισορροπία ανάμεσα μάλλον στο κράτος και τα ιδιωτικά συμφέροντα κλπ. Όλα αυτά όμως δεν αποτελούν μια συζήτηση η οποία γίνεται, έχει εμπολής γίνει, είναι διαφορετικού τύπου από την ανάλυση μιας συγκυρίας η οποία έφνης ανάμεσα σε αυτή την κατάσταση και τα προβλήματά της οδήγησε απότομα σε μια εμπλοκή της χώρας σε αυτό που... Δηλαδή θα είναι και τεχνική και πολιτική η συζήτηση αυτή. Γιατί έχει δοθεί μια εξήγηση γενική, ας πούμε, αν πιστέψουμε, έτσι είναι κιόλας πραγματικότητα αυτό που έχει πει η κυρία Μέρκελ. Μόνο μπήκαμε γιατί η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη, δεν υπήρχε άλλη λύση εκείνη τη φάση. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Νομίζω... Μόνο σε αυτό απαντάτε με αυτή την έννοια, θέλω να πω. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι επιθετική κίνηση της κυβέρνησης προς τους αντιπάλους της, ας πούμε, να τους στριμώξει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει κανένα τέτοιο στόχο να πιέσει τους πολιτικούς σε εισαγωγικά αντιπάλους μας. Νομίζω ότι είναι μια εκκρεμότητα την οποία, επαναλαμβάνω, εάν όλη η διαδικασία που θα γίνει, νομίζω, σωστά, συντεταγμένα και με πολύ ανοιχτό ορίζοντα, θα ρίξει φως σε πράγματα στα οποία παραμένουν με ερωτηματικά και για μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και ελπίζω η διαδικασία αυτή να καταδείξει ακριβώς αυτές τις συνθήκες και να μην μετατραπεί σε οτιδήποτε. Πριν πάμε στα δικά σας, στα ιδιαίτερα που είναι και πολλά και σημαντικά, θέλω έτσι και τη δική σας εκτίμηση, έτσι όπως περνάμε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και επειδή είστε ένα κομβικό στοιχείο στην κυβερνητική πολιτική, αν εκτιμάτε ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία με τους εταίρους, είναι επαρκείς οι προτάσεις οι δικές μας, ή θεωρείτε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εμπλοκής, διότι υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις από την άλλη πλευρά, οι οποίες δεν μπορούν να ακουμπάσουν στις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης και της πολιτικής σας.
Υπάρχει προοπτική, διότι είμαστε οριακά και από πλευρά χρόνου και χρημάτων. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα οδηγηθούμε σε άμεση συμφωνία, η οποία ταυτόχρονα θα απελευθερώσει και χρηματοδοτικούς πόρους. Αυτό που ήταν και ο βασικός στόχος της απόφασης 23 Φεβρουαρίου, ουσιαστικά τι κάνει, δύο πράγματα. Πρώτον, δημιουργεί το ενδιάμεσο στάδιο, το οποίο καταλήγει στη συμφωνία που θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα οδηγεί σε μία συμφωνία τον Ιούνιο, η οποία έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και πιο μεσοπρόθεσμα ορίζοντα. Άρα κλείνουμε, λέτε τώρα, και πάμε στη μεγάλη κουβέντα τον Απρίλιο, που θα ξεκινήσει από το χρέος και θα φτάσουμε στο πρόγραμμα και στο σχέδιο της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της τετραετίας. Επομένως, η είδηση αυτή τη στιγμή είναι ότι κλείνουμε, λέτε, τη μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα κλείνει η συμφωνία. Πολλά από τα ζητήματα που σας αφορούν είναι στοιχεία που συζητώνται. Ένα από αυτά, ας πούμε, έχουν να κάνουν και με τα λήξη πρόθεσμα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα πάρετε νομοθετική πρωτοβουλία ούτως ή άλλως. Και τι θα περιλαμβάνει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία σε σχέση και με τα λήξη πρόθεσμα, με την πρώτη κατοικία δηλαδή, αλλά και γενικότερα με το ζήτημα των κόκκινων δανείων, που είναι συνδεδεμένο και με το τραπεζικό ζήτημα. Κοιτάξτε, και στο πνεύμα της συμφωνίας που, στο οποίο έχει οδηγηθεί εκ των πραγμάτων η κατάσταση σήμερα, δεν υπάρχει ταύτιση. Όπως ξέρετε, μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες συμφωνούμε, περιοχές στις οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των προτάσεων της κυβέρνησης, οι οποίες γίνονται αποδεχτές από τους εταίρους. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες είναι κόκκινες γραμμές και δεν συμφωνούμε, αλλά βρίσκουμε έναν τρόπο να υπάρξει μια συμφωνία, συνεννόηση. Άρα όλο αυτό είναι ένα φάσμα μέσα στο οποίο κινούμαστε και οι δύο πλευρές των πραγμάτων. Εμείς έχουμε μια στρατηγική η οποία αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που είναι ένα μείζον πρόβλημα, το προχωράμε με συγκροτημένο τρόπο, με συνένεση. Για τα δάνεια, λέτε. Με συνένεση. Ναι, με συνένεση. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια που αφορά το τραπεζικό σύστημα να μην εμπλέξει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προφανώς. Διότι δεν γίνεται αλλιώς. Από εκεί δεν γίνεται αλλιώς. Ακριβώς. Άρα τα βήματα είναι συγκροτημένα, η στόχευσή μας είναι δεδομένη. Παραμένετε στο σχεδιασμό αυτής. Γι' αυτό και το χρονοδιάγραμμα δεν ήταν την άλλη εβδομάδα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε με συγκροτημένο τρόπο να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, με χρονικό ορίζοντα που δημιουργεί και τη δυνατότητα να υπάρξουν οι συνενέσεις με τους θεσμούς. Η δική μας πλευρά παραμένει στην κατεύθυνση, το Υπουργείο δηλαδή, παραμένει στην κατεύθυνση αυτής της αντίληψης για μια bad bank, μια κακή τράπεζα που θα συγκεντρώσει τα κόκκινα δάνεια και θα δούμε με ποια χρηματοδότηση και ποια κάλυψη κτλ. Είναι σε αυτή τη συλλογιστική. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν είναι bad bank, είναι κάτι ταμείο, δεν έχει σημασία. Το είπα, ναι. Ναι. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ένα και μοναδικό. Το τραπεζικό σύστημα, και να θέλει, μπορεί να αναδιαρθρώνει τα δάνειά του εντός κάποιων ορίων. Δηλαδή, αν ένα δάνειο κάνει 100 ευρώ, το τραπεζικό σύστημα μπορεί να το αναδιαρθρώνει μέχρι την τιμή των 70. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο. Εάν στοχεύεις να αναδιαρθρώσεις δάνεια αυτών που είναι κάτω από το όριο της στόχιας, για παράδειγμα, και έχει ισχυρό κοινωνικό, πρέπει το δάνειο αυτό να φύγει από το τραπεζικό σύστημα, να πάει σε κάποιο εκτός τραπεζικού συστήματος, για να μπορέσεις πρώτον να το αναδιαρθρώσεις με ισχυρά κοινωνικά κριτήρια, να βοηθήσεις δηλαδή το συγκεκριμένο νοικοκυριό που είναι κάτω από το όριο της στόχιας να κρατήσει την κατοικία του, και ταυτόχρονα να μπορεί να πρασινίσει το δάνειό του. Δηλαδή, εξυπηρετεί. Να μπορεί να το εξυπηρετεί. Επομένως, εδώ με τους πληστηριασμούς, τι θα γίνει τώρα, κύριε Υπουργέ?
Πλειστηριασμοί είναι μια παράταση του παλιού καθεστώτος με τα κριτήρια δεν που είναι. Παράταση έχουμε. Και αυτό ακόμα δεν θα πάμε ένα χρόνο μετά. Τι ένα χρόνο μετά, μα 31-12 του, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η νομοθεσία και να υπάρχει ένα πλαίσιο πιο. Εδώ στην ιστορία των κοκκινών δανείων είναι προφανώς ότι μπαίνουν επομένως και οι κοινωνικά κριτήρια. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Με το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, τι γίνεται εκεί εδώ, φίλοι. Γιατί υπάρχει ένα θέμα, το ρωτάνε και κάποιοι φίλοι εδώ. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε είναι να αυτές τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει και το πρώτο σημαντικό δικαστήριο, εκδίκαση αυτού του θέματος. Η κυβέρνηση μπορεί να βοηθήσει. Τι αντίληψη έχει η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα, τι θέλει να πετύχει? Κοιτάξτε, θέλουμε να γίνει μια ρύθμιση και την οποία είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε, η οποία με δίκαιο τρόπο θα κλειδώνει την ισοτιμία σε ένα επίπεδο συμβατό με. Χωρίς να επιβαρυνθούν οι δανειολήπτες με τη συγκεκριμένη ρήτρα του ελβετικού νομίσματος από τις αυξήσεις που έγιναν. Οι αυξήσεις που έγιναν είναι υπερβολικές και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους δανειολήπτες. Είναι σαν να πληρώνεις 10-15 χρόνια και να έχεις το ίδιο κεφάλαιο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι πρόκειται για τρέλα. Λοιπόν, άρα η ρύθμιση πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Υπήρχαν δύο τρόποι. Να περιμένουμε να αποφανθεί το δικαστήριο που θα δώσει τη δική του εκδοχή για τη λύση, ποια είναι δηλαδή δίκαιη και ποια χρονική στιγμή έπρεπε να κλειδώσει ή μπορεί να κλειδώσει, και πάνω σε αυτό το δικαστικό δεδομένο να έρθει η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Λοιπόν, άρα περιμένουμε. Θα λέγατε ότι είναι ένα εξάμηνο, ας πούμε, η ιστορία για τα κόκκινα δάνεια, για τη διαμόρφωση του. Τόσο με τα χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχει πιο. Για να δούμε τώρα όμως και. Η αναβολή θα δοθεί στο δικαστήριο που ζητούν σήμερα, γιατί ήταν σήμερα, λέει, το δικαστήριο. Μας ενημερώνουν κάποιοι φίλοι. Δόθηκε και πήραν αναβολή τελικά. Ναι, ναι. Για τα ελβετικά λέμε τώρα. Θα εκδικαστεί αργότερα. Ναι. Θα ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Ναι, δεν το γνωρίζω. Η Eurobank λέει ζήτησε αναβολή. Με αποτέλεσμα να παρατείνει τη αγωνία σε 70.000 οικογένειες. Ισχύει αυτό? Δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζετε. Εντάξει, θα μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τώρα, στα αμιγώς του τομέα σας. Δηλαδή, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των αποκρατικοποιήσεων, κύριε Υπουργέ. Mm-hmm. Που είναι μεγάλα αγκάθια αυτά για την κυβέρνηση και η κυβέρνηση είναι σε μια διελκυστίνδα για αυτά τα θέματα. Δεν έχει πάρει ξεκάθαρη υπόφαση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι. Δηλαδή, αεροδρόμια. Ήταν σε εξέλιξη. Για τα 15 πόσα είναι. Ναι. Μας είπε εδώ ο κύριος Φλαμπουράρης ότι εμείς εξετάζουμε και μια τμηματική παραχώρηση με έναν τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να πάνε σε ένα, ας πούμε. Ναι. Τι σκέφτεστε γι' αυτό? Έχετε, καταρχάς πρέπει να γίνει διάλογος και με την ενδιαφερόμενη πλευρά που λέμε. Βέβαιας. Δεύτερο, αυτό όπως ξέρετε είναι μια σύμβαση παραχώρησης η οποία έχει ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο και δεν έχει επικυρωθεί. Δεν έχει επικυρωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και δεν έχει έρθει στη Βουλή για επικύρωση. Άρα είναι σε ένα στάδιο στο οποίο μπορεί να γίνει μια συζήτηση αλλαγής ή αναθεώρησης ή βελτίωσης διαφόρων πλευρών του θέματος χωρίς να ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Αυτό είναι το όριο των διαπραγματεύσεων που μπορεί να γίνουν. Εμείς έχουμε διατυπώσει τι θεωρούμε ότι είναι προβλήματα ισχυρά σε αυτή τη σύμβαση όπως είχε προκηρυχθεί. Ποια είναι? Πρώτον, είναι μια σύμβαση παραχώρησης 100% ιδιωτική. Το αντιπαραθέτουμε με το Ελευθέρες Βενιζέλος που το κράτος κράτησε το 50%. Ναι. Το δεύτερο θέμα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, είναι 40 σε 10 χρόνια, 50. Αυτό βεβαίως είχε θετικό αντίκτυπο στο να ανέβει το τίμημα. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά η παραχώρηση είναι πολύ μεγάλης διάρκειας σε σχέση με το αντίστοιχο μέσο όρο αντίστοιχων παραχωρήσεων που έχουν γίνει σε άρα, Ευρώπη. Άρα χρόνος και συμμετοχή. Και το τρίτη αγωνία μας είναι η υπερβολική αύξηση της τιμής που προβλέπεται ανά επιβάτη στη σύμβαση τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση δηλαδή της τιμής από τα 12 ευρώ που είναι σήμερα στα περιφερειακά αεροδρόμια στα 20 ευρώ ανά επιβάτη. Άρα λέτε ναι, ναι, αλλά με άλλους όρους στην πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό είναι το αντικείμενο του διαλόγου και ταυτόχρονα. Στην ίδια εταιρεία, τη γερμανική, εξετάζεται και άλλους παίχτες. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να αλλάξει, νομίζω. Έτσι, δεν είναι. Γι' αυτό λέει με βάση την προκήρυξη. Ακριβώς. Εάν υπάρξει κάποια εμπλοκή, ξέρετε, το πρόβλημα επίσης είναι το ότι είναι μια εταιρεία μονοπόλιο για τα επόμενα δεκαετίες. Τόσα χρόνια. Να την ακυρώσετε, υπάρχει περίπτωση? Αυτό νομίζω πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτηση και διαλόγου. Υπουργέ, υπάρχει
Να το ρωτήσω έτσι, και αυτό αφορά και στα αεροδρόμια και στις άλλες περιοχές της οικονομίας. Υπάρχει μια κεντρική γραμμή από την πλευρά της κυβέρνησης και το πώς βλέπει το ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων ή η κατά περίπτωση? Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα για εσάς τα αεροδρόμια, άλλο πράγμα το λιμάνι, άλλο πράγμα το ελληνικό, άλλο πράγμα το παραλιακό. Κατά περίπτωση τα αεροδρόμια τα ίδια. Ναι. Γιατί, ας πούμε, τη Κρήτη λέει είναι άλλη περίπτωση. Καλά, ακούω. Και από εσάς, νομίζω. Ναι, κοιτάξτε, τα Χανιά είναι από τα περιφερειακά αεροδρόμια, πρώτο που είναι εξαιρετικό. Δεύτερον, ολοκληρώθηκε μόλις, ολοκληρώνεται μια μεγάλη επένδυση 120 εκατομμυρίων ευρώ. 120 εκατομμύρια. Λεφτά. Το οποίο το μετατρέπει, το τριπλασιάζει και το μετατρέπει σε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες σε βάθος χρόνου. Είναι ένα παράδειγμα στο οποίο σύσσωμο η τοπική κοινωνία, εννοώ οι τουριστικοί πράκτορες, οι ξενοδόχοι, η τοπική κοινωνία, θεωρεί ότι η παραχώρηση είναι αδιανόητη, διότι έχεις μια τεράστια δημόσια ευρωπαϊκή επένδυση στο αεροδρόμιο, έχεις ένα εξαιρετικό αεροδρόμιο σε βάθος χρόνου, δεν γύρεται κανένα θέμα που ακυρώνει ακόμα και το επιχείρημα άλλων αεροδρομίων ότι χρειάζονται επενδύσεις. Αυτό δεν χρειάζεται επενδύσεις, θα είναι άριστο. Είναι άλλα που όμως που είναι. Βέβαια, σας το λέω. Ακυρώνει και το επιχείρημα το ότι σε ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει παραμεληθεί. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη αντιρρεσάρα. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ κριτικοί. Απαντάω στο τώρα στο κατά περίπτωση γενικά. Εμείς γενικά είμαστε και παραμένουμε κατά των παραχωρήσεων, παύλα ιδιωτικοποιήσεων, με τη μορφή και τον τρόπο που γίνονται από το ΤΑΙΠΕΔ. Είμαστε προφανώς ανοιχτοί σε συμπράξεις κάθε μορφή και είδους, οι οποίες διατηρούν και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον στις υποδομές μας, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν να γίνουν οι επενδύσεις, να γίνουν εξυγχρονισμοί, να αναβαθμιστεί η ποιο υποδομή. Μοντέλο δηλαδή είναι αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας? Ας πούμε, είμαστε στον ΟΛΠ, ας πούμε τώρα. Η κυβέρνηση λίγο τα ψιλογύρισε εδώ στον ΟΛΠ, είναι αλήθεια. Εσείς ποιο μοντέλο έχετε στο μυαλό σας ιδιωτικοποίηση? Πείτε μας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέτε, γιατί λίγο φαίνεται λίγο αόριστο αυτό που λέτε. Εμείς καταλαβαίνόμαστε, αλλά το θέμα τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Ποια αντίληψη έχετε στο μυαλό σας για τις ιδιωτικοποιήσεις? Πείτε μας ένα σχήμα. Είναι θέμα αρχής, μοντέλο λειτουργίας οικονομίας. Είναι τιμήματος. Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Εάν μελετήσετε, ας πούμε, τα αεροδρόμια που γίνονται παραχωρήσεις στην Ευρώπη, δηλαδή έχουν ξεφύγει αρκετά από το μοντέλο του δημοσίου κρατικού αεροδρομίων όλων. Εν τούτης θα δείτε ότι και στη Γερμανία το κυρίαρχο μοντέλο είναι μια παραχώρηση η οποία έχει 20% το τοπικό κρατήδιο, 20% ο Δήμος, 30% ο ιδιώτης, 20%... Είναι πολυμετοχικό. Είναι ένα πολυμετοχικό, ακριβώς. Είναι ένα πολυμετοχικό. Αυτό είναι το κυρίαρχο μοντέλο. Δεν είναι το 100%. Μάλιστα, η ίδια η Fraport είναι προϊόν αυτού του πράγματος. Ναι. Δεν είναι η εταιρεία που θέλει τα αεροδρόμια μας. Θέλει τα αεροδρόμια μας. Άρα, στο πλατή φάσμα των συμπράξεων υπάρχουν πολλές εναλλακτικές μορφές και μοντέλα, τα οποία διασφαλίζουν πλήρως και το δημόσιο συμφέρον, επιτρέπουν την προσέλκυση και ιδιωτικών επενδύσεων και τη διαχείριση. Όμως, 9 στις 10 φορές, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον αυτό δείχνει πείρα, δηλαδή δεν ξέρω τι λέτε εσείς που είστε και πιο ειδικός που λένε, αλλά 9 στις 10 φορές σου λέει έρχομαι επενδύω, θέλω το management όμως. Δεν έχω πρόβλημα να είσαι και συμμέτοχος, αλλά εγώ θέλω το management. Ναι, αυτό είναι όμως κάτι που είναι συζητήσιμο. Προφανώς. Αλλά ταυτόχρονα έχει υψηλό βαθμό διασφάλισης ότι το management δεν θα αποκλίνει. Δεν είναι ανεξέλεκτο κιόλας. Δεν είναι ανεξέλεκτο. Αυτό ισχύει, κύριε Υπουργέ, για κάθε τομέα του δημοσίου. Δηλαδή, μιλάμε και για τη ΔΕΗ, για παράδειγμα. Μιλάμε και για άλλες εταιρείες τύπου ΔΕΚΟ που λέγαμε παλιά. Ή μόνο για λιμάνια, αεροδρόμια, ΟΣΕ. Για ποιες εταιρείες μιλάμε? Νομίζω ότι αυτό τη συζήτηση την κάνουμε για τις υποδομές. Το θέμα της ενέργειας, όπως ξέρετε, είναι ένας άλλος τομέας, πολύ περίπλοκος. Εμείς θέλουμε τον κρατικό πυλώνα της ΔΕΗ εκεί. Είναι μια ανοιχτή αγορά στους άλλους τομείς της ενέργειας. Αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, στο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα εκεί είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση, έχει χαρακτεί όμως μια στρατηγική. Γιατί εγώ βλέπω, να μου επιτρέψετε, όσοι δεν είμαστε ειδικοί, κάνουμε μια ανάγνωση των πραγμάτων βλέποντας και τις κινήσεις που γίνονται. Βλέπω, ας πούμε, τον κύριο Λαφαζάνη να πηγαίνει στη Μόσχα να συζητάει για το φυσικό αέριο, τους αγωγούς κτλ. Βλέπω και τον Υπουργό Άμυνας να πηγαίνει στις ΗΠΑ και να μιλάει για τη σχέση 70-30 για τους υδατάνθρακες, τους υδρογονάνθρακες του ελληνικού χώρου. Τι να πιστέψω από τα δύο?
Τι εννοείται. Εννοώ ότι. Θα ανοιγόμαστε και σε άλλες οικονομίες, σε άλλες αγορές, σε άλλες αγορές. Στρατηγικές, φυσικά και το κάνουμε. Ο ενεργειακός τομέας, θα συμφωνήσετε όλοι ότι... Κρίσιμος τομέας. Είναι απόλυτα κρίσιμος τομέας και σε βάθος χρόνου. Και η χώρα καλά κάνει νομίζω αυτή τη στιγμή και διευρύνει τους ορίζοντες και τις επιλογές που έχει για την προοπτική και του ενεργειακού μείγματος που θα καταλήξει να έχει, που θέλει να έχει, αλλά κυρίως και τις αξιοποίησεις των δυνατοτήτων. Με το λιμάνι χώρας. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, να το ξεκαθαρίσω κατά τελικά, τι θα επικρατήσει εκεί. Νομίζω ότι και εκεί πριτάνευσε η ιδέα ότι δεν προχωράμε σε ιδιωτικοποίηση του 67%, άρα 100% ιδιωτικοποίηση του ΕΛΠ. Αυτό δεν το συζητάμε. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια μορφή σύμπραξη περίπου στο μοντέλο το οποίο υπονοήσαμε πριν, μάλιστα, το οποίο θα διατηρήσει και το δημόσιο χαρακτήρα. Μια ερώτηση που θέλετε πολύ από το χώρο του τουρισμού, επειδή είναι και ευθύνη σας. Η κυβέρνηση συζητά ή έχει καταλήξει ή είναι στις προτάσεις της ζητήματα φορολογικής πολιτικής στον χώρο του τουρισμού, το ΦΠΑ δηλαδή, αναφέρομαι, είτε στο τουριστικό προϊόν είτε στα βαριά τουριστικά νησιά, ακριβά όπως λέμε. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχει κλείσει, διότι ήταν σαφής τοποθέτηση. Καμία αύξηση στο ΦΠΑ αρχή τουριστικής περίοδου είναι εκτός τόπου και χρόνου. Άχι. Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία αλλαγή. Πάντως ο Πρωθυπουργός μίλησε για τα τρόφιμα φάρμακα στη Βουλή. Δεν τον άκουσα να λέει για νησιά τίποτα. Μήπως το θέμα παραμένει ανοιχτό, κύριε Υπουργέ, για κάποια νησιά, αυτά που λέμε τα πλούσια, τα κοσμικά νησιά. Τα κοσμικά νησιά είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι στις προθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι. Αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η στιγμή για να... Άμεσα λέτε, ναι. Πάμε τώρα στο θέμα που συζητάγαμε και στο διάλειμμα και νομίζω ότι είναι κάπως αισιόδοξα τα πράγματα, όπως μας είπατε τουλάχιστον, για το θέμα του ΕΣΠΑ. Και να κλείσουμε ένα θέμα, μισό λεπτό, γιατί αυτά είναι πραγματικά λεφτά κιόλας. Ναι, βέβαια. Δεν είναι λογιστικές εγγραφές. Να κλείσουμε ένα θέμα. Έχει τεθεί ζήτημα εμπλοκής ρευστότητας από το ΕΣΠΑ? Κανένα απολύτως. Νομίζω ότι το ΕΣΠΑ είναι ένα από τα πεδία στο οποίο αναγνωρίζονται και το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχει γίνει μια δουλειά στην οποία υπάρχει μια διοίκηση διαχείρισης του ΕΣΠΑ η οποία λειτουργεί πολύ καλά. Αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δηλαδή ότι υπάρχει μια δομή η οποία δημιουργεί μεγάλη απορροφητικότητα στο σύστημα και ταυτόχρονα δημιουργεί μια ομαλή διαχείριση με αποτέλεσμα η απορρόφηση. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Να υπάρχουν καθυστερήσεις. Οι άνθρωποι που είναι αποδέκτες και πληρώνονται από προγράμματα ΕΣΠΑ πληρώνονται κανονικότατα 1 και 15. Έχει παρέλθει η εποχή των μεγάλων καθυστερήσεων και ούτω καθεξής. Άρα δεν υπάρχει και τρίτον και βασικότερο υπάρχει μια άριστη σχέση συνεργασίας με τις Βρυξέλλες στην τεχνογνωσία, στη διαχείριση και στην υλοποίηση του. Είναι δεδομένο ότι ελέγχεται το ποσό, τα ποσά που υπάρχουν στα προγράμματα ΕΣΠΑ και ότι λέω τα ελέγχετε και εσείς, ελέγχονται εννοείται και από τους εταίρους και δεν εμπλέκονται σε γενικότερες διαχειρίσεις. Το λέω με έμεσο τρόπο. Δεν τα κουμπάει κανείς, να το πω έτσι. Αν μπούμε στην... Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Η διαχειριστική επάρκεια είναι εξαιρετική. Τα ΕΣΠΑ τα ίδια, ο σχεδιασμός, εμείς δεν τον κάναμε. Τον βρήκαμε το σχεδιασμό. Εν τούτης έχει ένα επιπρόσθετο αυτή τη στιγμή, μια επιπρόσθετη πρόκληση. Και αυτή είναι η συμφωνία Juncker-Τσίπρα για κινητοποίηση 2 δις. Ανθρωπιστικά. Τα οποία είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ακριβώς. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Διότι κάνει το δύο... Η Νέα Δημοκρατία βέβαια λέει ότι είναι το δικό της πακέτο που εξελίχθηκε και έφτασε μέχρι εδώ. Η δική της συμφωνία. Έτσι λέει. Δεν ξέρω. Η συμφωνία Juncker-Τσίπρα κάνει 2 πράγματα. Πρώτον, επιτρέπει την κινητοποίηση πόρων από το παλιό ΕΣΠΑ από άλλα προγράμματα εκτός απασχόλησης και ανθρωπιστικής κρίσης, τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν γιατί δεν ολοκληρώνονται τα προγράμματα. Άρα δίνει το δικαίωμα να πάρουμε αυτά τα χρήματα και να τα δεσμεύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο που κάνει είναι φέρνει μπροστά, πολύ κοντά στο 15, χρήματα που είναι δεσμευμένα στο επόμενο
πρόγραμμα για αυτό το σκοπό. Άρα με αυτό φτιάχνεται ένα πακέτο 2 δις, το οποίο θα δώσει μια τεράστια όθηση στα θέματα απασχόλησης και ανθρωπιστικής κρίσης. Στην κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ασκείται μια πολύ έτσι δρυμία κριτική ότι σε αυτό το δίμηνο, ενώ γίνεται όλη η κουβέντα για τις διαπραγματεύσεις, για το τι θα κάνουμε σε σχέση με το πρόγραμμα κτλ. Δεν έχει γίνει ο παραμικρός σχεδιασμός και η παραμικρή αναφορά, θα μου επιτρέψετε να πω, για αυτό που το έχετε προμετωπίδα σας, την αναπτυξιακή πολιτική και το αύριο. Διότι χωρίς αυτά ούτε θέσεις εργασίας, ούτε δουλειές, ούτε τίποτα. Ούτε ανάπτυξη του πλούτου της χώρας, ούτε τίποτα. Σκοπεύετε να φέρετε τον αναπτυξιακό νόμο άμεσα, δηλαδή είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, μόλις τελειώσουν οι συζητήσεις με τους εταίρους, να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Διότι χωρίς θεσμικό περιβάλλον ή με ένα θεσμικό περιβάλλον που εσείς θέλετε να διαμορφώσετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς, προφανώς ο αναπτυξιακός νόμος θα έρθει πριν από το καλοκαίρι, δηλαδή εννοείται. Η χώρα έχει κενό αναπτυξιακού νόμου. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες του παλιού αναπτυξιακού νόμου, που υπήρχαν πάρα πολλά θέματα εκκρεμότητες, και αφορά την επιτάχυση μιας διαδικασίας ενός αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος έχει μπλοκάρει μετά από πολλά προβλήματα για πολλά χρόνια. Έχει μεγάλη ουρά επενδυτών οι οποίοι ολοκληρώνουν ή κάνουν τις επενδύσεις τους σε αυτή την εποχή. Και εκεί είναι η μεγαλύτερη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να... Γιατί στο πλαίσιο όλη αυτή τη κουβέντα, σας άκουσα προχτές να λέτε ουσιαστικά κλείνουμε την ιστορία με τα μεγάλα έργα, μικρότερα έργα και στοχευμένα. Γιατί όχι μεγάλα έργα? Νομίζω ότι υπερεπενδύσαμε. Ναι, όπως το ξέρετε, υπήρξε μια δεκαετία στην οποία θεωρήθηκε ότι μέσα σε 5-6 χρόνια μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα των μεγάλων έργων ταυτόχρονα. Φτιάξαμε 6 αυτοκινητόδρομους, φτιάξαμε μετρό, φτιάξαμε αεροδρόμιο, φτιάξαμε... Δηλαδή υπήρξε μια εκτίμηση των δυνατοτήτων ότι με την τραπεζική χρηματοδότηση, γιατί περί τραπεζικής χρηματοδότησης πρόκειται, και συμβάσεων παραχώρησης θα απελευθερωθεί και μπορούμε να χτίζουμε όσα έργα θέλουμε ταυτόχρονα. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είχε υπόσταση, χρεοκόπησε αυτό το σύστημα, ενώ πρακτικά. Οπότε υπερτονισμός αυτής της στρατηγικής, ενώ τα μεγάλα έργα είναι αναγκαία να φέρουν σε αυτοκινητόδρομους, δεν υπάρχει σκοπό. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και γι' αυτό και έχουμε πει θα ολοκληρώσουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρώσουμε. Με τα διόδια θα κάνετε καμιά επανεξέταση, γιατί το έχουν υποσχεθεί και άλλοι υπουργοί και πηγαίναμε από Πάσχα σε Χριστούγεννα και από Χριστούγεννα σε Πάσχα. Μήπως έχετε να μας πείτε κάτι για το Πάσχα που έρχεται? Δεν κάνουμε εξαγγελίες. Τώρα, επειδή αυτή την Κυριακή, κύριε Υπουργέ, θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σύμφωνα με τον νόμο. Ναι. Έχουν προκηρύξει βέβαια κάτι συνδικαλιστές, κυρίως του ΠΑΜΕ, απεργία. Τι θα κάνετε με αυτό το θέμα? Η κυβέρνηση πώς το σκέφτε? Θα τα καταργήσει όλα? Θα τα ξανανοίξει? Θα τα αφήσει στους δήμους και στις περιφέρειες? Τι σκέφτεστε? Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα καταργήσει το σύστημα των Κυριακών. Και των 7 αυτών που προβλέπετε? Θα επανέλθει σε ένα σύστημα 2-3 Κυριακών όπως παλιά. Και θα πιθανότατα να δίνει επιλογή και στην τοπική κοινωνία και τον περιφερειάρχη για τις εκπτώσεις, τις 2 εκπτώσεις, στους εμπορικούς λόγους, αν θέλουν. Άλλα 3-4 Κυριακές λέτε maximum το χρόνο στην πραγματικότητα. Εκεί θα πάμε. Δεν υπάρχει. Θα πάμε. Μάλιστα, οπότε θα τελειώσει. Άρα θα τελειώσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, κλείσαμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για τον επόμενο χρόνο. Μια συζήτηση. Ήρεμη δύναμη, Σταθάκη, το λένε και άλλοι εδώ. Πολύ ψύχρεμο σας βλέπω, λέει ένας φίλος, λέει. Η ψύχρεμος είστε, είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. ένα από τα δύο. Αισιοδοξία, ναι. Αισιοδοξία, ακριβώς. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα, θέλω να το πω στον Υπουργό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα για το ελβετικό. Πάρα πολλά. Και για τα προγράμματα του ΑΕΛ, κύριε Υπουργέ, επειδή επανέρχονται τα μηνύματα, πείτε μια κουβέντα. Για τα προγράμματα. Ένα πολύ φίλοι εδώ για τα προγράμματα κοινοφιλίου εργασία του ΑΕΛ, πότε θα ανοίξουν. Αφορά χιλιάδες ανέργους. Δεν έχουμε ενημέρωση εδώ και μήνες για το αν θα βγει το πρόγραμμα. Όλο μας πάνε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τι λέτε? Νομίζω ότι πρώτον έχουμε δώσει παράταση και επιμήκυση της λειτουργίας πολλών προγραμμάτων μέχρι τον Ιούνιο. Δεύτερον, ο νέος γύρος θα βγει μόλις οριστικοποιηθεί. 31 Μαρτίου ήταν
η καταληκτική ημερομηνία που είχαμε για, για επανέναρξη, επιλογή έργων που πρέπει να σταματήσουν ή δεν θα συνεχίσουν κτλ. Άρα είμαστε προς το άμεσο. Έρχονται στο Υπουργείο από την Τροϊκά. Όχι, δεν έχω συναντήσει κανένα. Θα σε έχουν ζητηθεί στοιχεία όμως από τα τεχνικά κλιμάκια, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Φυσικά και συμμετέχουμε στα τεχνικά κλιμάκια και συμμετείχαμε και όλο αυτό το διάστημα, υπηρεσιακοί παράγοντες και... Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Διάλειμμα. Όλα όσα τρέχουν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή σε 30 λεπτά όλα τα γεγονότα μπροστά μας.